Υπάρχει όμως παρόλα αυτά μία ερώτηση που λες, Χριστέ μου, όχι πάλι, όχι πάλι αυτήν την ερώτηση. Εμένα μου κάνανε επί χρόνια την ερώτηση γιατί δεν κάνω παιδί. Αυτό δεν είναι τραγικό. Είναι πολύ προσωπικό, άκομψη ερώτηση. Είναι άκομψη ερώτηση. Να πω, αν εσύ έχεις ένα πρόβλημα υγείας, ας πούμε, και δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Και αυτό, και επίσης να μην θέλω, και πρέπει να απολογούμε και γιατί δεν θέλω να κάνω παιδιά. Ναι. Γιατί... Και πρόσφατα διάβασα για κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ότι μια γυναίκα η οποία δεν έχει τεκνοποίηση, θεωρείται από την κοινωνία ότι δεν αγαπάει τα παιδιά. Και αυτό είναι τρομερό, είναι τραγικό. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οποιοδήποτε χέφρον άνθρωπο, καταρχήν βλέπει γονείς οι οποίοι μισούν τα παιδιά τους. Τα κακοποιούν, τα κάνουν, τα ράνουν. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Μακάρι να πηγαίναν έτσι, γιατί τότε θα ήταν λίγες αυτές που δεν θα αγαπούσαν τα παιδιά. Οι περισσότερες κάνουν παιδιά. Έστω και την τελευταία στιγμή, με την ψυχή στο στόμα, εντάξει, το κάνουν το παιδί. Εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν ήθελα ποτέ. Αν είχες παιδί, αν έκανες παιδί, θα έλεγες στο παιδί σου μην ασχοληθείς με το θέατρο, μην ασχοληθείς με το θέαμα, με την υποκριτική. Όχι βέβαια. Δεν θα του έλεγα μην ασχοληθείς με τίποτα. Απλώς εγώ νομίζω ότι αυτό που θα του έλεγα θα ήταν να ασχοληθεί με ό,τι ασχοληθεί, να το κάνει με αγάπη. Οι γονείς σου τι σου είπαν? Εμένα οι γονείς μου γενικά μου φερθήκαν καλά σε αυτό. Μου είχαν εμπιστοσύνη, την είχα κερδίσει όμως την εμπιστοσύνη. Δηλαδή με ό,τι καταπιανόμουν το έκανα με αφοσίωση και σωστά. Οπότε σου λέει για να το είπε αυτό ότι το θέλει, το έχει ανάγκη να κάνει αυτό, ας το κάνει. Ειδικά ο μπαμπάς μου. Ναι, βέβαια και τότε φαντάζομαι ήταν και άλλα τα κίνητρα ενός ανθρώπου που ήθελε να κυνηγήσει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, εγώ. Μόνο θέατρο. Εγώ αναρωτιέμαι, ένα παιδί που λέει θέλω να γίνω ηθοποιός, τι έχει στο μυαλό του, πώς το μεταφράζει αυτό το πράγμα, το θέλω να γίνω ηθοποιός. Ως εξώφυλλο, ως δωρεάν κάλεσμα σε ένα νυχτερινό μαγαζί, ως ότι θα μου δώσουν δωρεάν προϊόντα. Ναι. Πώς το μεταφράζει αυτό? Θα είμαι στο πράγμα. Instagram, ας πούμε, και θα κάνω όχι. Για μας, τελείωσα, εγώ μπήκα το 85 και τέλειωσα το 87. Δεν υπήρχε καν ιδιωτική τηλεόραση. Είμαι προ ιδιωτική τηλεόραση. Οπότε για μας ήταν μόνο το θέατρο. Με αυτό το γνώμονα οι γονείς μου κάνανε support. Ναι, νομίζω τώρα είναι πολύ μπερδεμένη η εποχή. Αλλά να σου πω κάτι, όλες οι εποχές είναι λίγος πολύ μπερδεμένες. Εμείς καλούμαστε να τις ξεμπερδέψουμε και να βρούμε το δικό μας δρόμο.